Η έκθεση Πορτρέτα Ιστορίας, που είναι η νέα μας έκθεση, εγκαινιάστηκε όπως είπατε ορθά χθες και μας δίνει τη χαρά και επίσης την τιμή να έχουμε στον εκθεσιακό μας χώρο έργα της Βούλας Παπαϊωάννου και του Δημήτρη Χαρισιάδη, δύο ιστορικών πραγματικά δημιουργών στη φωτογραφία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, και να τα πλέξουμε σε έναν ενδιαφέροντα διάλογο με άξονα όλα τα σημαντικά γεγονότα που έγιναν στην 20η αιτία 1940-1960, δηλαδή τον πόλεμο, την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και το διάστημα της ανασυγκρότησης. Είναι μία έκθεση, νομίζω, η οποία είναι κέρια ακόμη και σήμερα, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, ενώ τα διδάγματά της, αλλά και η αμεσότητα των εικόνων και των ομών ντοκουμέντων σε ορισμένες περιπτώσεις. Μια υπενθύμηση, νομίζω, ότι είναι όλη αυτή η δουλειά. Μια υπενθύμηση του τι συνέβη, ώστε να μην ξανασυμβεί. Είναι μια υπενθύμηση πραγματικά, και είχα την ευκαιρία να το συζητήσω αυτό και με νέα παιδιά που έχουμε στο μουσείο και τα οποία κάνουν πρακτική, και είδα πόσο πραγματικά η αίσθηση της ιστορίας αλλάζει από γενιά σε γενιά. Είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον έως και τρομακτικό ορισμένες φορές με τις απαντήσεις που δίνονται κατά καιρούς σε ερωτήματα που θα έπρεπε θεωρητικά να τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δεν είμαστε και οι αρμόδιοι, μάλλον, για να ελέγξουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Δειγματοληπτικά, φυσικά. Πάντα για να μπορείτε κι εσείς να την παρακολουθήσετε την έκθεση με την. Πω, τι ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ο Δημήτρης Χαρισιάδης, ένας αληθινός μοντερνιστής στην ελληνική φωτογραφία, με συνθέσεις πολύ καθαρές και γεωμετρικές συχνά, και ο οποίος ασκήθηκε στη διάρκεια 20-30 ετών σε όλα τα είδη φωτογραφίας. Να αναφέρω επίσης πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι όλα τα έργα αυτά προέρχονται από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, στα οποία έχουν κατατεθεί τα αρχεία των δύο φωτογράφων, και με τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη είχαμε τη χαρά να συνδιοργανώσουμε την έκθεση, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές και ελπίζω να κάνουμε και στο μέλλον σε ένα πλαίσιο γόνιμης συνεργασίας. Φυσικά. Εδώ τι παρακολουθούμε? Εδώ είναι μία από τις βιομηχανικές φωτογραφίες του Χαρισιάδη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση στο πλαίσιο ακριβώς μιας προσπάθειας να δοθεί και ο τόνος αισιοδοξίας και ανάκαμψης που η ελληνική κοινωνία προσπαθούσε να αποκτήσει, ειδικά στα χρόνια του 50, όταν οι άνθρωποι άφηναν πίσω τους τα σκοτεινά χρόνια του 40 και προσπαθούσαν να βάλουν λίγο περισσότερο φως στη ζωή τους. Συνεχίζουμε με τον ίδιο φωτογράφο. Ναι, και εδώ μία σκηνή από ένα καφενείο στα Μετέωρα, το 1960. Μία, θα λέγαμε, καλοδιατυπωμένη, αλλά και ταυτόχρονα τυπική σκηνή της ελληνικής επικράτειας, από αυτές που έχουν εκλείψει, βέβαια, πλέον. Δεν μου λέτε, ποζάρουν οι φωτογραφιζόμενοι? Στην ισχυρή πλειοψηφία των φωτογραφιών όχι, αλλά σε κάποιες εικόνες οι οποίες αποτελούν αναθέσεις επαγγελματικές, όπως εκείνες της βιομηχανίας, εκεί είναι πιθανό να υπάρχει και μια συμμετοχή εκούσια. Στην πρώτη φωτογραφία ήταν σαν να πόζαραν. Ήταν δηλαδή η σύνδεση τέτοια που δεν θα μπορούσε να είναι πιο επιτυχημένη να τους είχε βάλει να ποζάρουν με αυτόν τον τρόπο. Όντως, αυτή η εικόνα, όπως ακριβώς τη σχολιάζεται, μου φέρνει στο νου την αίσθηση των ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν στην ίδια μικρή κοινωνία, και ακριβώς επειδή ο ένας γνωρίζει τον άλλο πολύ καλά. Είναι πολύ άνετοι μεταξύ τους. Δεν κοιτάζονται, βγαίνει. Δεν ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Είναι ο καθένας. Αλλά υπάρχει μια, υπάρχει μια εγκύτητα κάπως, με κάποιο τρόπο δηλαδή. Τώρα συνεχίζουμε με τη Βούλα Παπαϊωάννου και τη δουλειά της. Βούλα Παπαϊωάννου, ναι. Τι ωραία. Μια εξαιρετική φωτογραφία που νομίζω ότι πάρα πολύ εύγλωτα μεταφέρει το πνεύμα της εποχής, με το παιδάκι το οποίο φοράει καινούργια παπούτσια και καμαρώνει τα μάτια του. Για τα παπούτσια του. Συγχρόνως κρατώντας στο χέρι τα δύο τρύπια που έχουν μείνει. Είναι εικόνες που έχουμε οπωσδήποτε ξεχάσει, και ευτυχώς η φωτογραφία αλλά και η κινούμενη εικόνα μας δίνει τη δυνατότητα. Εδώ βλέπουμε μια άλλη σκηνή επίσης που δείχνει εκτοπισμένους ανθρώπους λόγω των μαχών του εμφυλίου. Τη Βλέμμα, Είναι το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 40. Τη Βλέμμα, η μάνα που κρατάει το μωρό, ή πρέπει να ήταν μάνα, δεν πρέπει να ήταν γυναίκα. Σκληρά γεγονότα. Σκληραίνουν και οι άνθρωποι. Πω, μιλάει το βλέμμα της. Είναι και ντοκουμέντα, είναι και ιστορία, είναι και τέχνη, είναι όλα μαζί. Μια ωραία φωτογραφία δηλαδή, είναι όλα αυτά μαζί. Αυτή ακριβώς νομίζω ότι είναι και η,
Και η μαγεία της συγκεκριμένης έκθεσης, ότι παρότι διατρέχει γεγονότα τα οποία δεν χαίρεται κανείς να αναπολύει, εντούτοις άλλοτε με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο ομός και άλλοτε με έναν τρόπο ο οποίος είναι αρκετά πιο έντεχνος και έχει στοιχεία προσωπικής γραφής, μας επιτρέπει να διατρέξουμε την ιστορία και να αναστοχαστούμε γύρω από πολλά τα οποία έχουν περάσει, αλλά ταυτόχρονα είναι ακόμα κοντά μας. Είναι μια ωραία ευκαιρία για μια οικοδομητική έξοδο. Νομίζω πως ναι. Ή μια αρχή εξόδου, δηλαδή ένα κλείσιμο επίσης ενός απογεύματος, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, συνεπώς θα έχουμε αρκετό χρόνο για να υποδεχτούμε το κοινό της πόλης και τους μαθητές που συνήθως μας τιμούν με τα σχολεία τους και έρχονται σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και ελπίζω να τη βρουν πραγματικά ενδιαφέρουσα όσο και διδακτική. Έχετε κάτι στα σκαριά για το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο του έτους εννοείται. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Έχουμε μια μεγάλη επίσης έκθεση στις αρχές του φθινοπόρου σε συνεργασία με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και μια ομάδα ερευνητών από το εξωτερικό, η οποία θα διερευνήσει τα κοινά σημεία τα οποία μπορούν να υπάρχουν ως τυπικά, ως τόποι λατρείας, ως πρόσωπα τα οποία λατρεύτηκαν ανάμεσα στις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες της Μεσογείου. Και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.